Ακούτε τα podcast του 902.gr. Γεια χαρά σε όλους και καλό κουράγιο. Θα μας χρειαστεί μέχρι τις εκλογές. Ήδη έχει αρχίσει το σοου και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως έτυχε να θαυμάσετε τους εκπροσώπους του στα τηλεοπτικά πάνελ? Εντάξει, το επίπεδο της αντιπαράθεσης είναι ιδιαίτερα ψηλό για μας τους κοινούς θνητούς και είναι δύσκολο να το παρακολουθήσουμε. Πώς να παρακολουθήσεις άλλωστε την υψηλή διανόηση που ανταλλάσσουν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ με βαθιστόχαστα επιχειρήματα όπως ψεύτη, αλήτη, συκοφάντη, νούμερο, δε φοράς παντελόνια, εσείς τα πιάσατε, όχι εσείς τα πιάσατε. Ζούμε την απόλυτη παρακμή. Νοβάρτης λέει ο ένας, προστατευόμενοι μάρτυρες που συνελήφθησαν ο άλλος. Καλογρίτσα ο ένας, καηλή ο άλλος. Πάτσι ο ένας, παπά στο ειδικό δικαστήριο ο άλλος. Για πάρτε μια μικρή γεύση. Αλλά δεν τα έπεσε λίγο. Αυτό που σου πού θα πεις ότι τα έπαιρνα. Ε, βέβαια. Αλήτη. Εσύ προσωπικά. Αλήτη. Αλήτη. Να ανακαλέσεις. Δεν έχει εξηγεί του παντελόνιου τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Είσαι. Άρα μην μιλάς για δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν κυλάει η προεκλογική περίοδος. Όσο περισσότερο συμφωνούν, τόσο περισσότερο θα ξεσαλώνουν με άσφαιρα αμπινελή και ακατέρωθεν. Και πού να ανοίξει και το τριώδιο. Παρεμπιπτόντως, το έχετε παρατηρήσει. Τι είναι και αυτό το πράγμα να ξεφυτρώνουν σκάνδαλα κάθε που πάμε για εκλογές? Με Τσοχατζόπουλο στήθηκαν κάλπες, με Siemens το ίδιο, με Novartis το ίδιο, τώρα και με υποκλοπές. Μην ρωτήσει βέβαια κανείς τι απέγιναν όλες οι προηγούμενες υποθέσεις. Άλλοι αθώθηκαν, άλλοι απαλλάχτηκαν και όλα με λιγάλα. Γιατί μετά τις εκλογές πάντα γίνονται τα μεγαλύτερα σκάνδαλα σε βάρος του λαού. Αλλά αυτά βλέπεις είναι νόμιμα και αναγκαία για να τη βγάζουν καθαρή επιχειρηματική όμιλη. Η αλήθεια είναι ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν τα ζόρια τους. Σε τι να διαφωνήσουν για να αντιπαρατεθούν επί της ουσίας? Στα νατοϊκά, που ένα συμπληρώνει τον άλλο στην επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στους νατοϊκούς σχεδιασμούς και έχουν μετατρέψει τη χώρα σε στόχο αντιπίνων? Στην ενέργεια, που και οι δύο μαζί έχουν στο πρόγραμμά τους την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της ενέργειας που εκτοξεύει την τιμή του ρεύματος και την ακρίβεια στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ? Να διαφωνήσουν μήπως τη φορολογία, όταν και οι δύο σε συνέχειες έχουν βάλει το λαό να πληρώνει το 95% του συνόλου των φορολογικών εσόδων και μόλις το 5% να προέρχεται από τη φορολογία στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους? Να διαφωνήσουν πού? Στους πληστηριασμούς? Αυτοί δεν συμφώνησαν να παραχωρηθούν τα κόκκινα δάνεια του λαού στα κοράκια των φαντς? Αυτοί δεν έδωσαν το πράσινο φως για 40.000 πληστηριασμούς το 2022, ενώ το 2023 αναμένονται άλλοι τόσοι και περισσότεροι? Ή μήπως να μην συμφωνήσουν στο θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων, που και οι δύο ψήφισαν με χέρια και με πόδια όλο το σκοτεινό νομοθετικό παλμαρέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που νομιμοποιεί τις υποκλοπές? Πίσω από όλα αυτά τα προβλήματα που βασανίζουν το λαό βρίσκεται ο ίδιος παρανομαστής. Είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι οι δεσμεύσεις στο ΝΑΤΟ, τα πακέτα στους επιχειρηματικούς ομίλους και οι απαιτήσεις των αφεντικών. Αυτές οι δεσμεύσεις βρίσκονται ατόφιες τόσο στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όσο και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η αγαπητή Πόπη Τσαπανίδου, η νέα εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και έμπειρη δημοσιογράφος, δεν έχει και άδικο. Ας ακούσουμε τι λέει. Εδώ δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα, γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας, κυρίως σε τέτοια θέματα, σοβαρά θέματα όπως τα θέματα δημοκρατίας. Έτσι. Καθαρά και ξάστερα. Για να δούμε τώρα ένα σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας που Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ΠΑΣΟΚ και Μέρα 25 φαίνεται να συμφωνούν και να μην έχουν καμία διαφορά, όπως είπε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Στη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για την πρόταση Μομφής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης έκανε μια σοβαρή καταγγελία. Τι είπε? Ότι κάποιος πολίτης που επρόκειτο να εμβολιαστεί και ενώ περίμενε SMS υπενθύμησης του εμβολίου, αντί να πάρει το κανονικό SMS, δέχτηκε SMS με παραποιημένη από το Predator διεύθυνση που παραπέμπει στη διεύθυνση εμβόλιο.gov.gr. Και έθεσε το ερώτημα στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερακάκη. Πώς γνώριζαν οι χειριστές του Predator το αυστηρά προσωπικό δεδομένο του πολίτη? Μάλιστα. Ο κύριος Πιερακάκης στην απάντησή του ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Λέει, είναι εκατοντάδες τρόποι που μπορεί κανείς να αποκτήσει τα προσωπικά δεδομένα. Ο πιο βασικός είναι η φαρπαγή άλλων στοιχείων του χρήστη, το να έχει πρόσβαση στο email του ή σε άλλα στοιχεία του. Για μια στιγμή όμως. Προφανώς, ούτε ο κύριος Ραγκούσης, ούτε ο κύριος Πιερακάκης θυμούνται καλά.
δεν θυμούνται ότι στις 26 Αυγούστου 2019 ψήφισαν παρεΐτσα στη Βουλή ότι τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών μπορούν να γίνουν φέγη βολάν σε όποιον θέλει. Πώς? Θα εξηγήσουμε. Εκείνη την ημέρα στη Βουλή, λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜΕΡΑ25 ψήφισαν ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα προσωπικά δεδομένα και μάλιστα με τη μορφή του κατεπήγοντος. Τι προέβλεπε? Την ενσωμάτωση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για γενικευμένο φακέλωμα των πολιτών. Σε εκείνο το νομοσχέδιο, που είναι πλέον εδώ και 3,5 χρόνια νόμος του κράτους, υπήρχαν πολλά και διάφορα. Όσοι το ψήφισαν, έδωσαν το πράσινο φως στους εργοδότες να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα για να δουν αν θα προσλάβουν έναν εργαζόμενο. Όσοι το ψήφισαν, επέτρεψαν την εγκατάσταση καμερών παρακολούθησης σε χώρους δουλειάς για να παρακολουθούν οι εργοδότες τους εργαζόμενους. Πώς να την αντέξεις, ρε παιδί μου, τόση δημοκρατία από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜΕΡΑ? Και επειδή όντως δεν αντέχετε, σε εκείνο το νομοσχέδιο προβλεπόταν και κάτι άλλο. Όσοι το ψήφισαν, επέτρεψαν την επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Ποια προσωπικά δεδομένα είναι αυτά? Αυτά που αφορούν τη φυλετική και εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, την υγεία, τη σεξουαλική ζωή και τον γενετήσιο προσανατολισμό, τις ποινικές καταδίκες. Αυτό δηλαδή για το οποίο διαμαρτυρόταν ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, αυτό για το οποίο η Νέα Δημοκρατία έκανε την ανήξερη, είναι ακριβώς αυτό που και οι δύο μαζί ψήφισαν ότι μπορεί να γίνεται και με τη βούλα του νόμου. Μάλιστα, όταν τα ψήφισαν το 2019, αγόρευαν κιόλας οι αθεόφοβοι για τη θωράκιση και προστασία των προσωπικών δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε σε ένα άλλο σοβαρό ζήτημα, το μεταναστευτικό. Το τελευταίο διάστημα συζητήθηκε πολύ η ιστορία της μικρής Μαρίας στον Έβρο. Τελικά, όπως προέκυψε από ξένα δημοσιεύματα, ήταν fake news. Η μικρή Μαρία δεν είναι νεκρή. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι πνίγονται στον υγρό τάφο της Μεσογείου και του Αιγαίου ή παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα στα χερσαία σύνορα. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αλληλοκατηγορούνται για το ποιος είναι ψεύτης, αμφίροπη αναμέτρηση είναι η αλήθεια. Ωστόσο, αν ακούσει κανείς προσεκτικά όσα λένε και κυρίως όσα έχουν συνυπογράψει, θα τη βρει την άκρη. Το έκαναν και πάλι το θαύμα τους, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας το 2016 και εκεί ήταν να δεις κάτι πράγματα. Αυτή η συμφωνία ισχύει ακόμα και επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Εδώ δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα, γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας, κυρίως σε τέτοια θέματα, σοβαρά θέματα. Α, μπράβο. Και οι δύο πάνε παρεΐτσα στην πολιτική της καταστολής σε βάρος προσφύγων και μεταναστών. Ακούστε λοιπόν τι λέει για το θέμα του φράχτη στον Έβρο η Πόπη Τσαπανίδου. Γκρεμίσαμε κανένα φράχτη τότε? Όχι. Βγήκε καμιά μπουλντόζα να ρίξει κανένα φράχτη. Να, να σας πω μάλιστα τι κάναμε τότε. Προσέξτε με λίγο. Τότε συντηρήσαμε το φράχτη και τότε είχαμε βάλει μπροστά και σχεδιάζαμε ένα σύστημα αόρατης προστασίας, γιατί δεν είναι ο φράχτης μου, είναι στα χερσαία σύνορα. Υπάρχει και ένα ποτάμι. Υπάρχει και ένα ποτάμι το οποίο δεν μπορείς να χτίσεις φράχτη μέσα στο ποτάμι. Όπως και σήμερα χρειάζεται ο φράχτης που φτιάχνει η Ελλάδα. Δεν μπορεί να γκρεμίσει κανένα το φράχτη. Φυσικά και στηρίζουμε το φράχτη. Λέμε όμως. Λέμε όμως, προσέξτε λίγο. Έχει σημασία. Λέμε όμως ότι δεν αρκεί μόνο αυτό. Είδατε? Και πάλι καθαρά και εξάστερα. Πίσω λοιπόν από την προκλητική κοκορομαχία τους για την νεκρή Μαρία, κρύβεται η απόλυτη σύμπλευση για την ένταση της καταστολής στα σύνορα σε βάρος των κατατρεγμένων θυμάτων των πολέμων και της φτώχειας. Είναι και οι δύο, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τους επικίνδυνους φράχτες και τα υπερσύγχρονα μέσα παρακολούθησης, ελέγχου και φακελώματος, τις απελάσεις και τις επαναπροωθήσεις, το ρόλο του χωροφύλακα της Frontex. Όμως αυτή η ένταση της καταστολής είναι που σπρώχνει τους απελπισμένους πρόσφυγες ακόμα πιο σφιχτά στα νύχια των κυκλωμάτων διακινητών και στην αναζήτηση ακόμα πιο επικίνδυνων διαδρομών, με αποτέλεσμα εκατοντάδες νεκρές Μαρίες και χιλιάδες αγνοούμενους στα χερσαία αλλά και στα θαλάσσια σύνορα. Τι μας διευκρίνησε λοιπόν με την εφράδια που τη διακρίνει εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ? Ότι πολύ απλά Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καμία διαφορά στην υλοποίηση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κατακριούργηση της συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες και την απόδοση της ιδιότητας του πρόσφυγα μόνο στα θύματα του Ρωσονατοϊκού πολέμου στην Ουκρανία για προφανείς γεωπολιτικούς λόγους. Αλλά την ίδια ώρα, τα θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων σε Συρία, Αφγανιστάν και αλλού βαφτίζονται παράνομοι μετανάστες. Τι μας είπε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ? Ότι δεν έχουν καμία διαφορά στο να αναπαράγουν την προπαγάνδα του ψέματος,
ότι δηλαδή οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες απειλούν τα σύνορα της χώρας και την ασφάλεια της Ελλάδας, δίνοντας έτσι άλοθη στα ακροδεξιά παραλυρήματα περί εισβολέων λαθρομεταναστών. Άλλωστε, καμία διαφορά δεν έχουν ούτε και στα σοβαρά ζητήματα της λεγόμενης νόμιμης μετανάστευσης, αφού και οι δύο στηρίζουν τις διακρατικές συμφωνίες σύγχρονου σκλαβοπάζαρου για την εισαγωγή φθηνού εργατικού δυναμικού στη χώρα, χωρίς δικαιώματα. Αυτό που προβλέπει δηλαδή η Συμφωνία Ελλάδας-Μπαγκλαντές, που την ψήφισαν και οι δύο μαζί με το ΠΑΣΟΚ, ή η Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε παρόν γιατί δεν ήταν αρκετά τολμηρή, βάζοντας θέμα ότι πρέπει οι εργοδότες να είναι ελεύθεροι στην επιλογή των εργαζομένων. Έτσι αντιλαμβάνονται τη δικαιοσύνη και το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και έτσι τα αντιλαμβάνονται και στη Νέα Δημοκρατία. Για ακούστε τώρα με τα λόγια του Τσίπρα πόσο ωραία μπορείς να πεις το «ας βγάλουν το σκασμό οι πρόσφυγες και ας πάνε στα θερμοκήπια του τρόμου τύπου Μανολάδα». Και εμείς να τους πούμε δεν περνάτε στην Ευρώπη. Πράγματι, γιατί η Ευρώπη έχει κλείσει τα σύνορα. Αλλά εάν έρθετε εδώ θα ξέρετε ότι έχετε δύο επιλογές. Ή να γυρίσετε πίσω ή να ενταχθείτε με τους όρους που το ελληνικό κράτος προβλέπει να ενταχθείτε. Που σημαίνει να μπείτε σε μια παραγωγική διαδικασία. Που σημαίνει η ερυπωμένη ύποθρος να αποκτήσει εργάτες γης. Που σημαίνει ότι δεν θα κάθεστε για να σας δίνουμε επιδόματα. Και τώρα πάμε σε κάτι πιο μελωδικό. Άνοιξη θα γίνουν οι εκλογές, αλλά τα πουλάκια έχουν ήδη αρχίσει να κελαϊδάνε. Όπως ο βουλευτής του Μέρα 25 Λογιάδης. Δεν άντεξε ο άνθρωπος και το είπε φόρα παρτίδα. Είμαστε το μικρότερο κόμμα, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τις απόψεις μας, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε με οποιονδήποτε προεκλογικά, αλλά και μέχρι την ημέρα που θα προκηρυχθούν εκλογές, πρέπει να συζητάμε με όλους. Να δούμε πού μπορεί να συγκλίνουμε. Τι με όλους, δηλαδή και με Νέα Δημοκρατία συζητάτε. Όταν λες με όλους, με όλο το κοινοβούλιο. Γιατί μη συζητάμε με όλο το κοινοβούλιο. Τώρα μεταξύ μας, δεν λέει και τίποτα παράλογο άνθρωπος. Εδώ Βαρουφάκης το 2015 ως Υπουργός Οικονομικών των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ συμφωνούσε με το 75% του μνημονίου της κυβέρνησης Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Τώρα το 2023 θα κολλήσει να συγκλίνει και να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Καλά τα αντιολιγαρχικά παραμυθάκια που ακούμε στη Βουλή, αλλά ο δράκος μας ψόφισε. Αφήσαμε για το τέλος μια αποστροφή του Πρωθυπουργού στη Βουλή στη συζήτηση για την πρόταση Μουμφής. Υπενθύμησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός αυτό που είχε πει ο Καλογρίτσας στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι με τα λεφτά μου είσαστε όλοι βουλευτές. Ξέχασε όμως μια άλλη δήλωση το Μάη του 2021 του εφοπλιστή Λασκαρίδη. Ας την ακούσουμε. People who are in shipping don't need the Greek government, don't need the ministry, don't need the IMO, don't need the prime minister. They can sit on the prime minister. Για όσους δεν κατάλαβαν, λέει ο Λασκαρίδης, η ναυτιλία δεν χρειάζεται την κυβέρνηση, το Υπουργείο και τον Πρωθυπουργό. Έχουν χεσμένο τον Πρωθυπουργό. Τότε η κυβέρνηση έκανε την πάπια. Και όχι μόνο αυτό. Με δήλωσή του, ο Υπουργός Ναυτιλίας έστειλε τα σέβη του στον εφοπλιστή που μάλλον βρισκόταν στην ώρα της ανάγκης, διαβεβαιώνοντας με δήλωσή του ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο για την ελληνική ναυτιλία, ώστε να έχει τόσο μεγάλη πρόοδο την τελευταία δεκαετία. Και κάπως έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα. Είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, είτε με το ΠΑΣΟΚ, άλλος είναι το αφεντικό. Και το υπενθυμίζουν με κάθε ευκαιρία. Εμείς θα το ξεχάσουμε στις κάλπες. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη λοιπόν σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Για να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο, ακολουθήστε το κανάλι μας. Και μην ξεχνάτε, στο 902.gr και το ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.